άλλος είδατε στο Stella Love Cook? Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ανατολίτικο γλυκό, εύκολο και γρήγορο, με κάποια μικρά μυστικά, που εάν τα τηρήσετε, η επιτυχία θα είναι 100% σίγουρη. Είναι νηστίσιμο γλυκό που μπορείτε να το απολαμβάνετε όλο το χρόνο. Έχω στύψει το πορτοκάλι. Αυτό που θα κάνω θα είναι, με ένα κουτάλι θα αφαιρέσω τη σάρκα. Θα κόψω στη μέση το πορτοκάλι και θα προσπαθήσω να αφαιρέσω όσο περισσότερη λευκή σάρκα υπάρχει, που θα μου κάνει το πορτοκάλι μου πικρό. Θα βάλουμε τη φλούδα το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο. Φυσικά τη φλούδα την έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά και θα αρχίσουμε να κόβουμε πάρα πολύ λεπτές φέτες. Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε, τόσο το καλύτερο. Σε ένα τηγάνι πρόσθεσα νερό και το άφησα να βράσει. Και τώρα θα προσθέσω μέσα τις κομμένες φλούδες. Θα τις βράσω περίπου για 2 λεπτά, όχι περισσότερο. Μετά από 2 λεπτά θα προσθέσω το νερό με το έλαιο από το πορτοκάλι μέσα σε ένα μπολ. Και θα προσθέσω επιπλέον νερό, γιατί θέλω 1 κιλό νερό. 1 κιλό ακριβώς. Αρχικά θα φτιάξουμε το σιρόπι. Χρειαζόμαστε 1 κιλό ζάχαρη, μισό ξυλάκι κανέλα, 4 γαρίφαλα. Θα προσθέσω τις φλούδες πορτοκαλιού που τις έχω ήδη βράσει, 1 κιλό νερό, τον χυμό από το πορτοκάλι που ψιλοκόψαμε. Θα χρειαστούμε μία βανίλια και τον χυμό από μισό λεμόνι. Σε περίπτωση που είστε αρχάρια νοικοκυρά και δεν μπορείτε να τα καταφέρετε και φοβάστε ότι θα σας ζαχαρώσει το σιρόπι σας, μπορείτε να προσθέσετε και 2 κουταλιές της σούπας γλυκόζη. Ανακατέψτε το σιρόπι. Αυτό που θέλουμε αρχικά είναι να λιώσει η ζάχαρη. Δεν θέλουμε να κολλήσει στο κάτω μέρος της κατσαρόλας και να καραμελώσει. Απ' την ώρα που θα αρχίσει να παίρνει βράση το σιρόπι μου, θα μετρήσω ακριβώς 7 λεπτά και θα αρχίσω να ξαφρίζω. Στα 6 λεπτά θα προσθέσουμε τη βανίλια και τον χυμό από μισό λεμόνι. Ανακατεύω και βράζω ακόμα 1 λεπτό. Εάν χρειαστεί θα ξαφρίσουμε. Αυτό που θέλω είναι κρύο σιρόπι, ζεστό γλυκό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο σιρόπι μας όλο το έλαιο από το πορτοκάλι, τα ωραία αρώματα και τα έλαια από τη κανέλα και το γαρίφαλο. Αυτό το σιρόπι είναι το πιο αρωματικό που έχετε φτιάξει ποτέ. Μετά από 1 λεπτό απενεργοποιούμε τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι μας να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια καρύδι ψιλοκομμένο. Μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με φουντούκι, αμύγδαλο ή και φιστίκι αιγίνης. 3 κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι χοντρό, 3 κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα, 1/8 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρίφαλο. Θα προσθέσουμε όλα τα υλικά μέσα και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά, ώστε να πάνε τα υλικά παντού. Θα χρειαστούμε το μεγάλο ταψί της κουζίνας, φύλλο κρούστας 500 γραμμάρια,
μία ψηλή ράβδο ανοξείδωτη. Εάν δεν έχετε αυτή τη ράβδο, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με ένα ψηλό πιτόξυλο και 30 ml ελαιόλαδο για το πάτο του ταψιού. Για τα φύλλα θα χρειαστούμε 130 ml ελαιόλαδο και 130 γραμμάρια λιωμένο φυτικό βούτυρο. Θα αναμίξουμε τα δύο έλαια και θα τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Στο κάτω μέρος του ταψιού θα προσθέσουμε τα 30 ml ελαιόλαδο. Απλώστε το να πάει παντού. Θα παίρνουμε ένα-ένα τα φύλλα. Όπως βλέπετε, τα φύλλα μας από τη μια πλευρά είναι μακρόστενα και από την άλλη πλευρά είναι στενά. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το φύλλο από τη στενή πλευρά. Θα προσθέσω άφθονο ελαιόλαδο με βούτυρο. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να το αλείψετε με το πινέλο, υπάρχει κίνδυνος να σκίσει το φύλλο. Γι' αυτό ακολουθήστε τη τεχνική που σας δείχνω, ώστε να διπλώνετε το φύλλο και να το μεταφέρετε με τα χέρια σας. Ανοίξτε το φύλλο. Τη ράβδο θα την έχουμε, κοιτάξτε, μετράω την παλάμη μου από αυτό το σημείο μέχρι το μεγάλο δάχτυλο, εκεί. Είτε έχουμε αυτή τη ράβδο είτε το πιτόξυλο, ακριβώς την ίδια τεχνική θα ακολουθήσουμε. Θα διπλώσουμε. Θα προσθέσουμε ξανά βούτυρο με ελαιόλαδο και θα προσθέσουμε γέμιση, περίπου μία χούφτα και ίσως και λίγο περισσότερο, αναλόγως το πόσο γεμάτο ή όχι το θέλουμε το σαραγλί μας. Θα προσθέσετε υλικό στο σημείο που έχουμε διπλώσει, όχι πιο πέρα. Πιάνω τις άκρες εδώ και εδώ και αρχίζω να γυρίζω απαλά. Κοιτάξτε τι λάθος δεν πρέπει να κάνετε, δεν πρέπει να πατήσετε το φύλλο στην άκρη. Βλέπετε τι έκανα? Βλέπετε πως το πάτησα το φύλλο και μετά να το πιέσετε προς τα μέσα, γιατί χαλάτε αμέσως δύο κομμάτια. Τώρα θα σας δείξω πώς πρέπει να χειριστείτε σωστά τις άκρες, ώστε να μην συμβεί αυτό. Ακολουθούμε ξανά την ίδια διαδικασία. Άφθονο ελαιόλαδο με βούτυρο και κυρίως τις άκρες. Το διπλώνετε, μεταφέρετε με τα χέρια σας παντού. Τη ράβδο μετράμε ξανά και την τοποθετούμε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Θα προσθέσουμε υλικό. Θα τυλίξουμε απαλά. Και κοιτάξτε πού πρέπει να βάλετε τα χέρια σας. Στην άκρη. Έτσι. Βλέπετε, δεν το πάτησα. Βλέπετε πως είναι εδώ. Βλέπετε εδώ. Αυτό είναι το σωστό. Μεταφέρουμε σιγά σιγά σουρωτό το φύλλο μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξουμε
όλο το φύλλο μας σε σαραγλί. Έφτιαξα το σαραγλί. Έχω όμως ένα κενό στο ταψί. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να αφήσουμε ένα μικρό κενό ανάμεσα στο σαραγλί, ώστε να μπορέσει να ψηθεί σωστά και ενδιάμεσα. Πρέπει να είναι έτσι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό. Στο τετράδιο της γιαγιάς γράφει: το σαραγλί για να μπορέσει να ψηθεί σωστά πρέπει να έχει τουλάχιστον μισό εκατοστό απόσταση μεταξύ του ενός και του άλλου. Όταν φτιάξουμε αυτό, τότε είμαστε έτοιμοι να το κόψουμε σε μικρά κομμάτια όπως θέλουμε εμείς. Θα πάρουμε ένα μαχαίρι που θα κόβει πάρα πολύ καλά και κόψτε το σαραγλί μέχρι κάτω. Μη χαλάτε τα κενά. Σε ένα ποτήρι έχω 20 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και 20 γραμμάρια ελαιόλαδο. Και θα περάσω από πάνω το σαραγλί. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το σαραγλί μου θα ψηθεί και θα γίνει πραγματικά χρυσαφένιο. Είναι ένα γλυκό που οι ρίζες του προέρχονται από την Ανατολή. Οπότε μην ξεχνάτε πως εκεί δεν υπήρχε μίξη βούτυρο με ελαιόλαδο, αλλά ήταν καθαρό βούτυρο. Το προσθέσαμε όλο. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 έως 200 βαθμούς Κελσίου, αναλόγως το φούρνο, για 45 λεπτά έως 1 ώρα, μέχρι να πάρει ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα. Δεν θέλω να καεί, θέλω να ψηθεί και να είναι χρυσαφένιο. Προσοχή! Θέλουμε να το ψήσετε σωστά και όχι να το κάψετε. Ψήνουμε στη τελευταία σχάρα του φούρνου, στις αντιστάσεις. Σε περίπτωση που το ελέγξουμε και δούμε ότι πάρει έντονο χρώμα από την κάτω τη μεριά, τότε θα μετακινήσουμε το ταψί μας στη μέση του φούρνου. Τα πάντα είναι σχετικά, αναλόγως το πόσο δυνατό ή αδύναμο φούρνο έχουμε. Γι' αυτό, για να είμαστε σίγουροι, πρέπει να ελέγχουμε 100% το ψήσιμο που θα κάνουμε. Βλέπετε που το κενό που αφήσαμε ήταν απαραίτητο? Βλέπετε? Σιγά σιγά αρχίζει να ροδοκοκκινίζει από όλες τις πλευρές. Και έτσι το φύλλο μας θα γίνει τραγανό και πεντανόστιμο. Κοιτάξτε τι ωραία που ψήνεται. Τέλειο. Λαχταριστό. Όταν κρυώσει πάρα πολύ καλά το σιρόπι, τότε θα αφαιρέσουμε τη κανέλα και τα γαρίφαλα. Μετά από 45 λεπτά, όπως μπορείτε να δείτε, έχει πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Και από κάτω έχει ψηθεί τέλεια. Αμέσως, χωρίς να περιμένουμε καθόλου, προσθέτουμε το σιρόπι. Το αφήνουμε, όπως βλέπετε, να κολυμπήσει μέσα στο σιρόπι. Ανοίξτε τα κομμάτια. Αφήστε το να κρυώσει και να απορροφήσει το σιρόπι που χρειάζεται. Για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 12 ώρες. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, αυτή η πιπεράτη γεύση του πορτοκαλιού στο σαραγλί είναι η ιδανική γεύση. Και αν δεν είμαστε σε νηστεία και μπορούμε να το συνοδεύσουμε με μία μπάλα παγωτό βανίλια, είναι τέλειο. Εύκολο, γρήγορο και πεντανόστιμο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γραφτείτε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!